ησυχία και γαλήνη. Όπως μπορεί να είναι ένας λαός ο οποίος υπάρχει από πάνω του βέβαια μια σκιά μιας στρατιωτικής κυβερνήσεως. Γιατί, στρατηγέ μου, αφού αισθάνεστε τόσο γεροί, 68-69, δεν πάω σε αυτό που λέει ο λαός, αν κάνατε εκλογές, τι θα κάνατε. Αν κάνατε εκλογές, θα είχατε κάνει. Απλούστατα, θα είχατε βγάλει 2 γενιές, 3 γενιές, 4 γενιές τώρα νέων πολιτικών, θα είχαν ξεχαστεί οι πολιτικοί, διότι τα νέα παιδιά τα οποία θα είχαν μπει από όλες τις παρατάξεις, θα είχαν μεγαλώσει και βέβαια δεν θα ερχόταν η παλιά κατάσταση να τους πει φευγάτε εσείς να μπω εγώ στην πίστα να χορέψουμε. Γιατί δεν καταργείτε τους φυλακισμένους, τις φυλακές, τις φυλακίσεις, γιατί δεν καταργείτε τα στρατοδικεία και γιατί δεν καταργείτε τα στρατόπεδα τα οποία ήταν στα νησά. Τελειώστε. Είσαστε πανίσχυροι. Είσαστε πανίσχυροι. Δεν υπάρχει θέμα. Και το λέω εγώ. Έτσι. Στρατηγέ, ο οποίος δεν υπήρξα δικό σας. Ξεκάθαρα πράγματα. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Nice. Απεραντίας με ψιλοκυνήγησαν. Που πήραν το διαβατήριο, έφυγα με πλαστό διαβατήριο. Δεν εξαργύρωσα. Δεν έκανα τον αντιστασιακό. Εγώ ποτέ. Ήρθα, πήγα στο Λονδίνο, ταλαιπωρήθηκα, δούλεψα στο Hyde Park και μάζευα φύλλα. Που είχα 3 πανεπιστημιακά χαρτιά στην πλάτη μου. Ταλαιπωρήθηκα, έχασα χρόνια συντάξμα. Δεν εργάστηκα σε εφημερίδα παρά μόνο μετά την αποκατάσταση της λεγόμενης μεταπολιτεύσεως. Και έχω το δικαίωμα να κάνω οποιαδήποτε τέτοια ερώτηση και να έχω οποιαδήποτε απορία. Διότι οι περισσότεροι συναδελφοί μου, υπέγραψαν τα γνωστά τηλεγραφήματα εις τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, έκαναν τις γνωστές, έβαλαν τις γνωστές υπογραφές για τον αείμνηστο Θεοφύλακτο Παπακοσταντίνου, όταν ανέλαβε να βγάλει το σκάφος της δημοσιογραφίας από τις ξέρες, έτσι, και μας δώσετε το αγγελιώσιμο, μας πήρατε από την Ένωση Συντακτών το Λαχείο Συντακτών και όλα αυτά. Εγώ μπορώ λοιπόν να κάνω οποιαδήποτε ερώτηση για την υπογραφή μου στη διάρκεια της επταετίας σας δεν την είδατε. Και απέναντίας, μόλις και γύρισα από το εξωτερικό, μου την είχαν και στήσει και με βούτυξαν και στο αεροδρόμιο, δεν με κακοποίησαν, αλλά θα μπορούσα να πω ότι με κακοποίησαν, έφαγα και ξύλο και να είμαι και σήμερα και βουλευτής. Εσείς οι πανίσχυροι τώρα, 68-69, πανίσχυροι, 70, πανίσχυροι, γιατί τα καταργείτε όλα αυτά. Πρώτον. Και τραβιώσαστε με Ευρώπη, σας καταγγέλουν διεθνώς, σας λένε βασανιστάς, σας λένε. Δριός πεσούσες, πασανίρξε. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Προσέξτε, το ερώτημά σας είναι... Ότι, στρατηγέ... Κάνατε πολλές ερωτήσεις. Ναι, στρατηγέ, υπήρξαν... Ότι δεν μπορούσατε να ελέγξετε βέβαια και την συμπεριφορά του καθενός. Ήταν και θέμα συνειδήσεως και οτιδήποτε. Όταν το πρώτο βράδυ της 20ης Απριλίου ήρθανε η ΕΣΑ και ήρθανε στην Ελευθερία. Εγώ εργαζόμουν εδώ στην Ελευθερία, το ξέρετε πολύ καλά. Ναι. Και ήρθανε με τα όπλα μέσα και ζητάγανε τον Κόκα. Ο Κόκας βεβαίως είχε φύγει. Ήταν στο εξωτερικό ήδη. Και μας επήγανε στην ασφάλεια, στη γενική ασφάλεια. Μας μαζέψανε και μας πήγανε στην γενική ασφάλεια. Εμένα ο φακελός μου δεν ήταν, υπήρξα έφεδρος, υπήρξα τα πάντα, ας πούμε, δεν είχαν κανένα λόγο και με ερώτησε τυχαίως, αξιωματικός απάνω πλέον, με ρώτησε τυχαίως, πού μένετε κύριε Μιχαλόπουλε, με κάθε σεβασμό, εγώ έμενα Ηλιουπόλεως 114, εδώ κοντά μας. Αλλά είχα συνηθίσει, λόγω και της εποχής, να λέω Ηλιουπόλεως 114. Και λέω Ηλιουπόλεως 114. Και βεβαίως αυτομάτως βλέπω έναν άνθρωπο έξαλλο να με βουτάει, να με σκαμπυλίζει, να μου λέει βγάλ τα παπούτσα σου, βγάλ τα κορδόνια, βγάλ τα και κάτω. Και εντάξει αυτό ήταν ίσως να νόμισε τον ηρωνεύτηκα, οτιδήποτε. Αλλά ελάτε η δυστυχία μου που όταν πάω κάτω είχαν μαζέψει και όλους τους κομμουνιστές και μπαίνω και σε ένα κελί και λέω τώρα αν πω της ελευθερίας θα φάω ξύλο λόγω τότε της αποστασίας. Και κάνω το τυπογράφο για να την γλιτώσω. Λοιπόν, επαναλαμβάνω το ερώτημα. Γιατί εφόσον είσαστε τόσο ισχυροί δεν καταργούσατε αυτά τα λεγόμενα βασανιστήρια ή και υπάρχοντα βασανιστήρια, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε. Λοιπόν, δεν δέχομαι τίποτε από αυτά που είπατε. Δηλαδή, δέχομαι το 114 ότι προεκάλεσε την οργή του αξιωματικού, ναι. Κακός βέβαια, αλλά επανάστασης. Χωρίς αίμα δεν
υπάρχει στον κόσμο, στην ιστορία. Α, δεν υπήρξε αίμα, δεν με σκότωσε. Ένα λεπτό. Μιλήσατε, τα είπατε ωραία. Σας ήκουσα, ακούστε τώρα λοιπόν. Δεν νομίζω να σας πικραίνω τις ερωτήσεις μου. Καθόλου. Ξέρω ότι τα αντιμετωπίσετε όλα αυτά κατά καιρούς σας. Τα έχω ακούσει, τα ακούω συνέχεια. Ήκουσα προημερών εδώ πέρα, από εδώ πέρα, κάποιον κύριο κτηνίατρο να λέει και απήντησα. Δεν με πειράζουν τα λόγια, διότι δεν μου είπε κανείς ότι εγώ εβασάνισα. Όμως δεν δέχομαι ότι αξιωματικός κανείς είναι κακούργος σε τέτοιο σημείο ώστε να πιάσει τον Γρηγόρη τον Μιχαλόπουλο επειδή του είπε 1-1-4 χωρίς να υπάρχει λόγος να τον χαστοκίσει, να του βγάλει τα παπούτσια κτλ. Όμως εκείνη την εποχή το 1-1-4 ή το κόκκινο πανί για τον Ταύρο. Και τα άλλα ή το αξιωματικό. Αφήστε, εγώ νομίζω το πήρε ηρωνικά. Βεβαίως. Το πήρε ηρωνικά. Καλά, ίσως αντιδρούσα και εγώ έτσι. Τώρα για τα υπόλοιπα που ρωτήσατε. Για τα υπόλοιπα που ρωτήσατε. Γιατί δεν καταργήσαμε. Τα καταργήσαμε. Είπαμε, από εδώ και πέρα η διακήρυξή μας ήταν. Από εδώ και πέρα, από 21 Απριλίου 67 και μετά, δεν υπάρχουν δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι. Υπάρχουν μόνον Έλληνες. Έλληνες όμως οι οποίοι δεν θα ενοχλούν. Δεν φαντάζομαι να θέλατε να σας δώσουν καραμέλες επειδή πήγατε να σκοτώσετε τον Πρωθυπουργό ή να σας χειροκροτήσουν διότι κάνατε, βάλατε βόμβες, χειροβομβίδες και σκοτώνατε αθώο κόσμο. Θέλατε να σας δώσουν παράσημα. Τιμωρούσαν. Πήγαινε το στρατοδικείο, σας δικάζανε. Καταδικάστη εις θάνατον ο επίδοξος δολοφόνος του αρχηγού της Επαναστάσεως, Αλέκος Παναγούλης, και οι μνηστές με 4 χρόνια. Του τη χάρισε ο ίδιος ο υφιστάμενος, ο παρολίγων δολοφονηθής, εχάρισε την ποινή. Ποια άλλη επίοικια θέλατε από τους κυβερνώντας? Όσον αφορά δε διότι δεν οργάνωσε νέο κόσμο και τα λοιπά και να πάει σε εκλογάς, ποια επανάσταση, σε επαναλαμβάνω, έγινε επανάσταση για να κάνει εκλογές μετά 1-2 χρόνια τέτοια? Ποια? Πέστε μου μία. Με τα 70 χρόνια της Ρωσίας, με τα 40 χρόνια που κυβερνάει ο Λίβης Καντάφη, με τα 50 χρόνια που κυβερνούν οι Νασερικοί της Αιγύπτου. Μα είναι λόγια αυτά από σένα, Γρηγόρη. Περιμένω σοβαρότητα και βέβαια σοβαρά ήταν τα ερωτήματά σας. Αλλά έχουν σοβαρά απάντηση ότι η Επανάσταση δεν έγινε για να κάνει κόμμα. Εν τούτης, η ρώτα ο Παπαδόπουλος. Πολλές φορές. Αλλά προχωρήσατε. Ένα λεπτό, στρατηγέ. Προχωρήσατε με τη συμβουλευτική. Ήταν ο πρόλογος ενός κόμματος. Ναι, ο οποίος προπαρασκεύαζε όχι για τη Χούντα που λέτε, αλλά για τον νέο κόσμο. Ναι, μα δεν είπα εγώ ότι ήταν για τη Χούντα. Διότι το βιβλίο του Μακαρίτης πλέον, ο αείμνηστος Κόλλιας, τέως πρωθυπουργός τότε, γράφει. Ηρωτήθησαν εάν θέλουν να πολιτευτούν, να πάμε σε εκλογές τα λοιπά και να πολιτευτούν. Ο Πατακός μου απήντησε, εγώ δεν πολιτεύομαι. Ποτέ. Τα γράφει στο βιβλίο. Και το είχατε δηλώσει και τότε. Το, λοιπόν, δηλώσει. Το δηλώνω και τώρα. Και όλοι οι αξιωματικοί το είχαν δηλώσει. Και το δηλώνω. Ναι. Κατόπιν αυτού λοιπόν, εμείς δεν πήγαιναμε για να κάνουμε κόμμα χουντικών. Πηγαίναμε να εξηγιανθεί ο πολιτικός βίος. Και κάναμε σύνταγμα το οποίο είναι ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό κατά 70 περίπου σε 100 και όχι 99-93%. Κατά 70%. Και είπαν ναι, δημοκρατία. Δημοκρατία όμως η οποία δεν θα έχει 300 βουλευτάς, αλλά 100 αιρετούς και 20 αρεστίνδυν. Και οι οποίοι 100 υποψήφοι θα περάσουν από το συνταγματικό δικαστήριο και θα πρέπει να μην έχουν πλέον των 2 τετραετιών βουλευτηρίοι και θα πρέπει να είναι απόφοιτοι του στρατιωτικού, του στρατού, να έχουν υπηρετήσει στο στρατό. Πρέπει να έχουν αμφωτέρους τους γονείς ελληνικής ηθαγενείας ανέκαθεν και όχι από εκεί. Έγινε το σύνταγμα εκείνο, υπάρχει, διαβάστε και θα δείτε ότι εξηγιένεται ο κόσμος. Το ότι δεν έγιναν εκλογές νωρίτερα αποδεικνύεται ότι δεν έπρεπε να γίνουν νωρίτερα εκ του γεγονότος ότι και όταν πήγαμε να κάνουμε εκλογές τον Οκτώβριο του 1973 ο στρατός διά του Ιωαννίδου έριξε τον Παπαδόπουλο και ο Μαρκεζίνη, οι οποίοι πήγαιναν να κάνουν εκλογές. Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 1973 ή το αργότερο του Φεβρουάριο του 1974. Δεν υπήρχε λοιπόν ο στρατός μέχρι τότε. Κακός βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει
Ο στρατός δεν επέτρεπε. Δεν επέτρεπαν και οι πολιτικοί οι οποίοι εκαλούντο, οι εφαψίε λεγόμενοι, ο Αβέροφ και διάφοροι άλλοι να μπερδεύουν ονόματα. Λέει, είπα του Αβέροφ, επειδή έχει τώρα ο Θεός τον αναπαύει, παραδείσου, καλός άνθρωπος ήταν, καλός πατριώτης, δεν κατηγορώ εγώ τους Έλληνες ως απάτρεντας. Κατηγορώ πράξεις ορισμένες. Πήγαινε λοιπόν ο Παπαδόπουλος να προσετερεστεί πολιτικούς και κάλεσε άπαντας. Και τους είπε να δεχθούν, να τους βοηθήσουμε, να προχωρήσουν με το νέο σύνταγμα πλέον, το οποίο και αυτή το παλαιό σύνταγμα του Χαμδί Καραμαούνα δεν το εδέχονται. Και έλεγαν θέλουν σύνταγμα. Δεν το κάναν όμως. Δεν μπορούσαν. Ήταν ανίκανοι να το κάνουν και το σύνταγμα ακόμα. Και κάνανε τα συμβούλια του στέματος και το λέγανε δεν έχουμε σύνταγμα, δεν μπορούμε. Γιατί δεν κάνανε σύνταγμα. Έκανε η Επανάσταση. Και από εκείνο το σύνταγμα, πολλά άρθρα εκείνου του συντάγματος είναι και τώρα στο νέο σύνταγμα των ισχύων. Δεν έχουμε λοιπόν, δεν νομίζω ότι, αν δεν ικανοποίησαν τα ερωτήματά σας, επαναλάβετε. Όχι, θα κάνω μία διόρθωση. Εγώ δεν είπα ότι θα κάνατε στρατιωτικό κόμμα ή χουντικό κόμμα, όπως θέλετε. Εγώ είπα γιατί δεν προχώρησατε σε εκλογές, όπου το τόνισα μάλιστα στην ερώτηση, προηγουμένως σας την έκανα, ότι θα είχατε όλων των παρατάξεων. Εφόσον λέγατε Έλληνες, θα ήταν κεντρώοι, αριστεροί, δεξιοί, υπερδεξιοί, υπερκεντρώοι, οτιδήποτε. Απήντησα. Λοιπόν, ναι, δεν μου απαντήσατε σε κάτι. Πανίσχυρος η Επανάσταση. Ναι. Πανίσχυρη η Επανάσταση. Ναι. Έτσι. Ναι. Ο στρατός τα πράγματα. Άλιστα. Είναι και τα πάντα. Γιατί επιμένατε είσαι στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Δεν υπήρχαν. Πότε τα καταργήσατε. Τα εγκαταλείψαμε και καταλείψαμε και το στρατιωτικό νόμο με τα 2-3 χρόνια. Τα καταργήθησαν. Νομίζω ότι αυτά κρατηθήκανε μέχρι και το 72. Κοιτάξτε, στην αρχή περί τους 10.000 συγκεντρωθήκανε πρώτα στο Δέλτα Φαλήρου, εν συνεχεία στη Γιάρο. Ωραία, για τη Γιάρο μιλάω συγκεκριμένα. Η Γιάρο κατεργήθηκε μετά 2 χρόνια. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα πήγαινα στη Γιάρο εγώ σχεδόν κάθε εβδομάδα. Το ξέρω ότι πηγαίνατε. Και έδιωξα από εκεί πάρα πολλούς και τον πρώτο διοικητή μου στο υπηκό, τον Αβγερόπουλο, τον Γεράσιμο, που ήταν κομμουνιστής. Ναι, τον ναι. Έβγαλα εγώ. Η κόρη του ΔΗ, η οποία με ευγνωμονεί. Τον έβγαλα μέσα σε ένα-δύο μήνες. Και έβγαλα και τον αυτόν που έβγαλε τον Πυρσό, όπως τον λέγανε, τον. Πέθανε προημερών ο δημοσιογράφος. Όχι τον Πυρσό, λέτε τον Μπουρνάρα. Τον Μπουρνάρα. Τον Μπουρνάρα τον έστειλα εγώ στην Αμερική. Τον Πάπυρο Λαρούς. Λοιπόν, δεν είχαμε εμείς. Τον Γιάννη τον Μπουρνάρα. Αλλά όταν πηγαίνω στις φυλακές Αλικαρνασσού και χτυπάω τις πόρτες και λέω σε μια κυρία, έχω μάθει ότι είσαι μητέρα και έχεις μωρό, γιατί κάθεσαι εδώ μέσα? Και αντί να μου απαντήσει φωνάζει, κυρία Γιάννα, κυρία, λέω τι είναι η Γιάννα, τα αφεντικό της κομμουνιστής. Ναι. Λοιπόν, υπήρχαν ακόμα, πρώτα είμαστε οι νικητές του ουράμου Βίτσι. Οι βασανιστέντες 40, 41, 42, 43, 45, 49. Βασανισμένοι, νικητές. Και βλέπουμε να επανέρχονται στην επιφάνεια νέος γύρος. Και μας ρίχνουν στα στρατόπεδα προκηρύξεις, φαντάρι σκοτώσει τους αξιωματικούς σας. Θέλατε να χαϊδεύουμε αυτούς τους συλλαμβανομένους. Παρά τα αυτά, στο πρώτο μου βιβλίο γράφω συζήτησή μου με κομμουνιστή ο οποίος είχε συλληφθεί να ρίχνει προκηρύξεις στη μονάδα μου. Διαβάστε τη συζήτηση να δείτε. Τα έχω διαβάσει αυτά. Εγώ τα έχω διαβάσει και κάνω ίσως και δεν κάνω ερωτήσεις. Μα οι ερωτήσεις σας είναι, μου είπατε, είναι αυστηρές μένα, είναι ειλικρινής όμως. Να δώσετε κάποιες απαντήσεις οι οποίες εσείς είστε από τους τελευταίους επιζώντες αυτής της επαναστάσεως, πρωτεργάτες επαναστάσεως εκείνης. Ξέρετε τα πάντα από το πρώτο χέρι και δεν υπάρχει θέμα να μην υποθεί η αλήθεια σε όλη της την. Η αληθινή αλήθεια και σε όλη τη τη μεγαλοπρέπεια. Λοιπόν, έτσι. Απήντησα λοιπόν, αλλά θα μου επιτρέψετε να ρωτήσω εγώ κάτι. Ποιος είναι πιο έντιμος, ενάρετος Έλλην? Ο Μιχαήλ Στασινόπουλος, ο οποίος το 68 λέει ότι δημιουργήθηκε επανάσταση δίκαιων, και το 75 το Γενάρη υπογράφει ψήφισμα το οποίο λέει ότι δεν έγινε επανάσταση καν. Θέλετε απάντηση? Όχι, δεν χρειάζεται νομίζω.
Όχι, εγώ σας την πω, γιατί ο Στασινόπουλος διατέλεσε καθηγητής μου, ήμουν από τους αγαπημένους του φοιτητάς, αλλά δεν εδίστασα, δεν εδίστασα μετά από όλα αυτά, και ειδικά από το βιβλίο που έβγαλα οι 900 με τα Χούνταν και όλα αυτά, να με πάρει ως πρόεδρος Δημοκρατίας τηλέφωνο και να μου πει θα ήθελα να σε δω, και με είδε. Και με είδε πράγματι. Και εν κυρίω άθρο τότε, μετέπειτα στους νέους ανθρώπους, εγώ βγήκα και έγραψα ότι ο Μιχαήλ Στασινόπουλος είναι ένας παλιάνθρωπος. Διότι όταν διάβασα αυτή την αφιέρωση στον Μίχαλο, και όχι μόνο αυτή την αφιέρωση, αλλά και στον Ζωητάκη αφιέρωση. Και στον Ζωητάκη αφιέρωση. Και σε εσάς. Λοιπόν, εκεί οφείλω να πω, στρατηγέ, ότι έμεινα άναυδος. Και όχι μόνο αυτές οι αφιερώσεις, διότι κατά καιρούς κάποιοι τράβηξαν από τις βιβλιοθήκες τους, και ο Τσάκωνας ο Δημήτρης τράβηξε κάποια βιβλία, και οι άλλοι τραβήξανε κάποια βιβλία, και κάποιοι άλλοι συγχωρεμένοι και κάποιοι ζωντανοί, ανθρώπων οι οποίοι σήμερα είναι σε όλα τα κόμματα, σε πολλές δικήσεις, όπου τους έλεγαν συγχαρτήρια, προχωρήστε, σώσατε τον τόπο, σώσατε την Ελλάδα, σώσατε τα πάντα. Είναι η άλλη πλευρά. Επιτρέπετε να σας θυμίσω κάτι. Σαφώς ναι. Το Μάιο του 1967, 21 Μαΐου, έγινε δεξίωση στα Ανάκτορα. Πήγαμε με μεγάλη στολή. Με πλησίασε η αείμνηστη Κατερίνη Σοφοκλέους Βενιζέλου, σύζυγος. Και μου είπε, ένας καθηγητής της Παντίου είναι εδώ και θέλει να παρουσιαστεί. Όχι, λέω, ο ταξίαρχος θα παρουσιαστεί στον κύριο καθηγητή. Πάτε με να παρουσιαστώ. Ζει ο Στασινόπουλος, ερωτήσετε τον να σας τα πει. Παρουσιάστηκα λοιπόν στο Στασινόπουλο και μου λέει, έχω μία φοιτήτρια Πατακού, είναι συγγενή σας? Λέω, είναι κόρη μου. Α, είναι και πολύ καλή, πολύ καλός μπούφος, του λέω. Θα τις μεταχειριστείτε από εδώ και πέρα πιο αυστηρά ως καθηγητής. Ήρθε σε λίγο η Κατερίνη Βενιζέλου, η οποία ζει, ερωτήσατε την να σας πει αυτό. Μου λέει, μου είπε, λέει, και ο Στασινόπουλος, αυτοί είναι οι δημοκράτες. Αυτή είναι η πραγματική Έλληνες, η πραγματική κυβερνήτη. Μα σας είπα, η αφιέρωση του Μίχαλου του λέει περισσότερη επανάσταση. Δεν υπάρχει καμία εμβολία. Σε ανύποπτο χρόνο βέβαια όλα αυτά. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Διαφορετικά χρονικά υπολόγιζαν την επανάσταση. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι το οποίο θέλω να διαλευκάνω, διότι πολλές φορές εδώ μου το έχει πει ο Δημήτρης ο Παπαποστόλου. Και θέλω να ξέρω εάν πόσο ότι ιστορικά συνέβη, αλλά πόσο, ας πούμε, πώς ακριβώς συνέβη. Έγινε μία συγκέντρωση στο στρατόπεδο στο Διόνυσο. Μάλιστα. Και ήταν όλοι οι αξιωματικοί. Μια πολύ μεγάλη μερίδα αξιωματικών. Και αφού μίλησε ο κύριος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, σηκώθηκε και είπε ποιος διαφωνεί, αν διαφωνεί. Και εσηκώθηκε ο Παπαποστόλου και ανέπτυξε τους λόγους γιατί διαφωνούσε με την Επανάσταση. Το ενθυμίστε αυτό το γεγονός, στρατηγέ? Θα θέλατε να πάρουμε τον κύριο Παπαποστόλου να μας το πει. Το τηλέφωνό του, να το δώσουμε να το μιλήσετε. Παρακολουθεί αυτή τη στιγμή. Βεβαίως, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Ωραία, να κάνουμε ένα μπράβο. Μικρό διάλειμμα. Μπράβο. Ναι. Και να συνδεθούμε με τον κύριο Παπαποστόλου να μας πει αυτό το περιστατικό. Μπράβο. Από το 1944 πέρασε μισός αιώνας. Το 1944 γεννήθηκε η ασπιστρόνια. 50 χρόνια τώρα δημιουργούμε πρωτοποριακά ασφαλιστικά προγράμματα και συνεχίζουμε. 50 χρόνια τώρα με επενδύσεις ενισχύουμε την εθνική οικονομία. Επεκτείνουμε διαρκώς το δίκτυό μας και συνεχίζουμε. 50 χρόνια τώρα, για καλό και για κακό, είμαστε στο πλευρό σας. Και συνεχίζουμε. 50 χρόνια ασπή σπρόνια. Μισή τιμή. Και κάτι παραπάνω. 51%. 51%. 51% μόνο στο λιτό. Ναι.
είναι αλήθεια. Μέλουσες μαμάδες, τώρα στο λιτό 51% και στα ενδύματα εγκυμοσύνης και στα γραφικά και στα παιδικά ρούχα. Και όχι μόνο αυτό, 51% και 6 άτοκες δόσεις σε όλα μας τα είδη. Λιτό, Κηφισού 90, Γέφυρα, Κολοκυνθούς, λιτό, Θησέως 83, Καλυθέα. Μόνο στο λιτό. Κάντε όλες τις γιορτινές αγορές σας από το Μινιόν και ξοφλήστε το 2000. Μόνο στο Μινιόν 18 άτοκες δόσεις για ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια. Τώρα στο Μινιόν ένα μεγάλο Λούνα Πάρκ περιμένει όλα τα παιδιά. Μην ξεχνάτε, 18 άτοκες δόσεις με τις πιστωτικές σας κάρτες. Μην χάσετε σήμερα την εφημερίδα «Νέοι άνθρωποι» που κυκλοφορεί. Δημήτρης κατά Δημήτρη. Αν δεν ξεκαθαρίσει τη θέση του εγκαίρως, δεν θα βγουν χρονικά οι εξελίξεις για τα οράματά του. Διαβάστε ακόμη. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος προσπαθεί να σβήσει την υψικάμινο της έχθρας. Άχνα δεν βγάζουν για τις καταγγελίες του Παπακλούτσου. Ποιος φοβάται τι. Θέλει να μετακομίσει τη Μητρόπολη ο Αρχιεπίσκοπος. Όχι και αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο προδότης των συναδέλφων του. Στο διαγενωμένο του Σαββάτου, ο Γρηγόρης Μιχαλόπουλος εξηγεί γιατί δεν αντέχει την πρόκληση, ενώ απλώνει χέρι καρδίας και κατανοήσεως σε όσους νιώθουν τη λεβεντιά. Δύο σελίδες με αλληλογραφία και πολλά ακόμη καυτά και επίκαιρα θέματα. Μην χάσετε ούτε αυτή την εβδομάδα την εφημερίδα «Νέοι άνθρωποι» που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα. Νέοι άνθρωποι, 33 χρόνια στην υπηρεσία του έθνους για την αλήθεια. Γιατί το μεγαλύτερο δείγμα σεβασμού προς την αλήθεια είναι να τη μεταχειρίζεσαι. Πάλι, ελπίζω να συνδεθούμε με τον κύριο Παπαστόλου, τον κύριο Δημήτρη Παπαστόλου, τον συνταγματάρχη Δημήτρη Παπαστόλου, όπου η οικογένειά του είναι γνωστά πράγματα αυτά, προσέφερε δύο αξιωματικούς, δύο ήρωες αξιωματικούς, αδερφούς του, στην υπόθεση, στη μεγάλη υπόθεση της ελευθερίας και στη μεγάλη υπόθεση της Ελλάδος. Θα μας πάρει ίσως ο κύριος Παπαστόλου. Παρακολουθεί. Και είμαι βέβαιος ότι θα ευχαρίστω θα απαντήσει. Διότι είναι ειλικρινής, έντιμος, ενάρτητος, αξιωματικός, καθόλου. Έχουμε πει μέσα να μας πάρουν τηλέφωνο. Εσείς το ενθυμίστε εκείνο το γεγονός. Ενθυμούμε ότι το εκεί, αλλά έχετε υπόψη. Αυτό είμαι 87 χρονών. Και δεν ξέρω αν λειτουργεί καλά τώρα το. Το μυαλό λειτουργεί καλά και η καρδιά λειτουργεί καλά και η συνείδηση πάνω απ' όλα λειτουργεί όσο καλά. Η καρδιά ελπίζω και το. Δεν είμαι βέβαιος για το μυαλό. Όχι, το μυαλό λειτουργεί άριστα, δεν υπάρχει καμία δεν, δεν μπορώ να θυμάμαι πολλά πράγματα. Πολλές φορές προσπαθώ να πω γρηγόρα και λέω Μανώλη. Στα διά να σας δώσω κάτι άλλο, που να βγει ο κ. Παπαστόλου στο τηλέφωνο. Ναι, ναι. 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 Ναι, είμαι στη διάθεσή σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κ. Παπαστόλου, τι κάνετε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Δεν λέω, γιατί όταν σας λέω, όταν συναντιόμαστε, αγαπητέ Δημήτρη, συνταγματάρχα, εκνευρίζεσαι και μου λες, λέγε με Δημήτρη. Παπαστόλου. Λοιπόν, ρώτησα τον κύριο Πατακό. Άκουσα όλα. Τ' άκουσες. Μπορεί να μας πεις ακριβώς τι ακριβώς συνέβη, τι έγινε εκείνο το βράδυ, εκείνο το απόγευμα. Ή μάλλον εκείνο το μεσημέρι, γιατί σας ετοίμαζαν και γεύμα το οποίο και ματαιώθηκε. Λοιπόν, 27 Ιανουαρίου του 67, δηλαδή 40 μέρες περίπου, μετά την ενέργεια, την αντενέργεια του βασιλέως. Το 68 θέλετε να πείτε. 67. Τον Ιανουάριο. Α, ναι, δεν ζητώ συγγνώμη. Το 68 είναι. Το 68 είναι. Το 68 είναι. Έχετε δίκιο, συγγνώμη. Είχε φύγει ο βασιλεύς. Είχε φύγει ο βασιλεύς, ναι. Βέβαιος, ναι. Και όταν την επομένη ημέρα αποσιάζοντας πλέον του βασιλέως και ορκιστής της κυβερνήσεως, το διάγγελμα του Παπαδοπούλου κατέληξε στο «Ζήτω ο βασιλεύς». Δηλαδή και στη σχολή Ευελπίδων όταν πήγε. Ανάσταση το Σύνταγμα. Το στέργιωσε γιατί κάποιος άλλος το απειλούσε, υποστηριζόμενος από την ΕΔΑ που ήταν ΕΔΑ, εσήμενε για τους νέους απαντώσεις, να ξέρετε καλά, μια προσωπίδα του Καμπονιστικού Κόμματος Ελλάδος. Είχε πρώτη προσωπίδα, ήταν το ΕΑΜ στην κατοχή.
Και μετά είχε τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων, ξέφυγα λίγο. Επειδή ο χρόνος είναι πολύ λίγος ακόμα. 27 Ιανουαρίου, ναι. 10 η ώρα, ειδοποιηθέντες όλοι οι αξιωματικοί που ενήργησαν κατά την 21η Απριλίου. Όχι αορίστως αξιωματικοί, μόνον αυτοί. Αποσύρεζαν 4, διότι ήσαν σε διάφορες δουλειές, υπηρεσίες εκτός Ελλάδος τότε. Η συγκέντρωση έγινε στις 10 η ώρα το πρωί, στο στρατόπεδο που προείπατε σωστά. Στο Διόνυσο. Μάλιστα, Δευτέρα μοίρα Αλεξανδριστών εκεί. Και παρίσταντο πλαγίως καθήμενοι με πολιτικά ρούχα οι κατέχοντες τότε πολιτικά θέσεις, δηλαδή υπουργοί και γενικοί γραμματείς υπουργείων. Πρώτος ομίλησε πολύ σύντομα, 4 λέξεις μόνο, ο αρχηγός της επαναστάσεως, ο κ. Παπαδόπουλος, είπε ότι σας εκάλεσα για να σας ενημερώσουμε δια πρώτη φορά, ζητώ συγγνώμη που τόσο καιρό δεν μπόρεσα να σας συγκεντρώσω, ήταν άλλες οι καταστάσεις, νομίζω ότι τις αντιδράσεις του βασιλέως κλπ. Και θα μας ενημέρωναν τα δύο βασικά, όπως απεκάλεσε, στελέχη της κυβερνήσεως. Το ένα είναι για τον διοικητικό τομέα, καταφέρεται εις τον κύριο Ματακών, και το δεύτερο στέλεχος εις τον οικονομικό τομέα και αναφέρεται στον Μακαρίτη, συγγνώμη, τον Υπουργό Συντονισμού, όπως αναφέρεται τότε, που πέθανε. Λοιπόν, αυτό μόνο είπε εισαγωγικός και κάθισε, έφυγε από το βήμα και πήγε στο πλάι και κάθισε. Ήλθε ο κύριος Πατακώσης στο μικρόφωνο, στο βήμα, ανέπτυξε ποιαν κατάσταση βρήκε στην λειτουργία της υπηρεσίας του κράτους, τι μεταβολές μέχρι τότε έκανε, τι άλλες είχε προγραμματίσει και εμπορεύονται να γίνουν, και μέσα σε 20 περίπου λεπτά τέλειωσε και επανήλθε στη θέση του στο πλάι, ενώ ήταν απέναντι οι ένστολοι όλοι οι υπόλοιποι. Ήρθε στο βήμα ο Μακαρέζος και ανέπτυξε επί 40 περίπου λεπτά και με στοιχεία, με αριθμούς, πόσο ήταν το κατακεφαλή εισόδημα ως τίποτε Απριλίου που το βρήκε η Επανάσταση, πόσο είχε φτάσει μέχρι τότε, οι προοπτικές υπήρχαν, οικονομικά πράγματα, τέτοια πράγματα. Όταν τέλειωσε, εκείνος επανήλθε ο κ. Παπαδόπουλος στη θέση του και είπε, ακούσατε, πάντοτε θα σας ενημερώνουμε, και ρώτησε αμέσως, είναι κανείς που θέλει να πει τίποτα ή να προτείνει τίποτα? Η απάντηση δεν υπήρχε, οπότε σήκωσα εγώ το χέρι μου και μου λέει, είχατε τότε το βαθμό ταγματάρχου? Ήμουν αντισυνταγματάρχης. Αντισυνταγματάρχης, διοικητής των Αλεξιωστών. Πρώτης μοίρας Αλεξιωστών. Πρώτης μοίρας, ναι. Μου λέει, και με μάλιστα δεν ήθελε να μιλήσω από εκεί όρθιος από απέναντι, αλλά να πάω στο βήμα. Όπως είπε, το εξετέλεσα. Και εισηγήθη, δύο λόγια μόνο θα πω, για να μην κουράσω, δεν φάω και το χρόνο σας. Είπα ότι οι βασικές αιτίες και σκοποί της επαναστάσεως ήσαν, πρώτον, να αποφευχθεί η κομμουνιστικοποίηση της χώρας που διεφαίνεται, άλλωστε δεν διεψεύστη ούτε από τον πατέρα του αρχηγό της Ενώσεως Κέντρου, ούτε από κανέναν πολιτικό, οι φράσεις του Ανδρέα Παπανδρέου ότι ορκίζοντας την κυβέρνησή μας εις την πλατεία Συντάγματος, όχι, κερδίζοντας τις εκλογές, θα ορκίσουμε την κυβέρνησή μας στην πλατεία Συντάγματος ενώπιον του λαού. Η φράση και μόνον αυτή εσήμενε κατάλυση του υπάρχοντος τότε Συντάγματος. Και βλέπετε μάλιστα να κερδιθούν οι εκλογές από αυτούς, γιατί
θα υποστηρίζονται και από την ΕΔΑ, όπως προείπα. Και το δεύτερο στόχος ήταν να εξηγιανθεί η νοσηρά πολιτική κατάσταση της εποχής. Είναι γνωστά όλα που κάθε 20 μέρες και 40 μέρες ανεβοκατέβαιναν κυβερνήσεις με ανταλλαγές μάλιστα ψηφοφόρου βουλευτών. Αυτά τα είπατε, κύριε Παπαστόλου, εν είδη διαφωνίας προς, το καθεστ... προς τα προγραμματιζόμενα και προς την πορεία της 21ης Απριλίου τότε, ε? Τα είπα την ημέρα εκείνη, υπενθύμησα ή επόκειται. Ο πρώτος σκοπός επετεύχθη μέσα σε 20 λεπτά εκείνη το βράδυ. Για τον δεύτερο σκοπό, τον κυριότερο ακόμα και δυσκολότερο ακόμα, δεν ελέγχθη τίποτα. Μάλιστα. Και, τι και ταχαίως, αν μπορείτε, για τελειώνει ο χρόνος, τι ακολούθησε? Είπα εν συνεχεία προτάσεις. Μάλιστα. Αμέσως σύνταγμα καινούριο να ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό και με βάση αυτό το σύνταγμα μέχρι του Οκτωβρίου του ιδίου έτους, του 68, να γίνουν εκλογές αποκλειωμένων όλων των μέχρι τις 21 Απριλίου του 67 πολιτευθέντων. Δηλαδή σφάξιμο με το βαμπάκι, το λέω λαϊκά. Και κατέβηκα. Τέλειωσα. Επανήλθε το βήμα ο αρχηγός της επαναστάσεως και πρωθυπουργός εταραγμένος και είπε ότι τέλειωσε το θέμα, να φύγετε αμέσως και να παρέλθετε στα γραφεία σας, δεν θα ακολουθήσει το γεύμα το οποίο είχε προετοιμαστεί μάλιστα από τον οικοδεσπότη διοικητή κύριο Κωνσταντόπουλο. Και φύγαμε σε 7 μέρες περίπου, μου πήραν τη μοίρα, πήγε διαταγή να φύγω στο εξωτερικό, τα ζωτανά, εν πάση περιπτώσει πήγα και στο εξωτερικό, οπότε μετά από λίγο το Σεπτέμβριο, ακριβώς στο 10 Σεπτεμβρίου του 71, υπέβαλα την παραίτησή μου. Μάλιστα. Κάντε οποιαδήποτε ερώτηση, παρακαλώ. Δεν ξέρω, κύριε Στρατηγέ. Αποκλείεται να διαψεύσω τον εντιμότατο και ενάρετο αξιωματικό. Μάλιστα. Ομολογώ όμως ειλικρινώς ότι αυτή τη στιγμή που τα είπε, έχω την εντύπωση ότι μου τα έχει ξαναπεί και οφείλω να πω ότι τα ενθυμούμε πολύ λίγο, διότι είναι, έχουν περάσει από πάνω μου τόσα πολλά ώστε δεν τα θυμούμε ακριβώς έτσι, αλλά δεν μπορώ να το διαψεύσω διότι είναι φιλαλήθης τελείως. Άρα τα είπε. Εκείνο όμως το οποίο μπορώ να απαντήσω είναι ότι δεν είναι το δυνατό να εφαρμόζει η επανάσταση όλων τας απόψεις. Η επανάσταση υποτίθεται ότι οι έχοντες την απόλυτη ευθύνη της επαναστάσεως, αυτοί που ανέλαβαν την πρωτοβουλία, υποτίθεται ότι έκαναν και το σχεδιασμό της εισόδου και της εξόδου. Κατόπιν αυτού δεν είναι το δυνατόν κάθε συγκέντρωση να ακούεται μία άποψη του ενός ή του άλλου, διότι και πριν την επανάσταση υπήρχαν πολλοί οι οποίοι είπαν δεν μπαίνω εάν δεν υποσχεθείτε ότι δεν πρόκειται να διώξετε κάτι, το βασιλέα Φίλιππε. Και λέγαμε να γίνει επανάσταση και βλέπουμε μετά τι θα κάνουμε. Πρέπει να γίνει ή δεν πρέπει? Πρέπει. Ναι, αλλά εδώ, κύριε Παπαστόλου, καλό. Μαζί σας, όπως μου το έχετε διηγηθεί εδώ στην τηλεόραση, και είπε ο Παπαδόπουλος τότε ποιος συμφωνεί με τον κύριο Παπαστόλου και σηκώθηκαν όλοι οι μικροί αξιωματικοί. Άρχισαν τα χέρια να σηκώνονται από πίσω προς τα μπρος, που ήταν η κατώτερη αξιωματική. Πίσω καθήμενοι σήκουσαν όλοι οι ένστολοι συμφωνούντες με τα πρωταθέντα και ουδείς των μη ενστόλων, δηλαδή των κατεχόντων τας θέσης που είπα προηγουμένως. Μάλιστα. Αγίως καθημένων. Εδώ θα με προσέψετε, γιατί παρακολούθησα προηγουμένως το ότι λέγανε και λέει και ο πρέσβης της Αγγλίας, όπως αποκαλύπτουν τώρα τα αρχεία τους. Μάλιστα. Ότι δεν ήταν ξενοκίνητοι. Και μόνο ένα παράδειγμα να ξέρει ο ελληνικός λαός. Όταν έγινε ο δεύτερος επικίνδυνος για το Ισραήλ πόλεμος των Αράβων,
και ο Κίσιγκερ μέσα σε λίγα λεπτά έπαιρνε το ναι από τις διάφορες χώρες για να πιάσουμε. Πήρε ένα μεγάλο όχι από τον Γεώργιο Παπαδόπουλο για να μην προσγειωθούν τα μεταφέροντα οπλικά συστήματα από τις ΗΠΑ στο Ισραήλ. Πήρε ένα όχι. Εάν ήταν δούλος ο Παπαδόπουλος και επομένως κατ' επέκταση οι άνθρωποι της Επαναστάσεως και η Επανάσταση στους Αμερικανούς θα έλεγε το όχι, απαντώ εγώ. Και θα προσθέσω εγώ σε αυτά που λέει ο κ. Στόλου. Ποιος δικτάτορας, ξενοκίνητος ή αμερικανοκίνητος είναι μέσα, είναι μέσα στη φυλακή ή παρέμεινε στην πατρίδα. Κύριε Στόλου, πολύ σωστή, να κάνω μία πρόταση. Παρακαλώ. Επειδή ο χρόνος πέρασε και εγώ θέλω να βρεθώ με δύο επαναστάτες και με τον στρατηγό και με εσάς, να κλείσουμε ένα ραντεβού, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο στρατηγός, για την Τρίτη το βράδυ. Να δώσουμε μια συνέχεια. Την Τρίτη το βράδυ αποκλείεται. Μια άλλη μέρα την άλλη εβδομάδα να το κανονίσω. Να έρθει και ο κ. Παπαστόλου. Δεν υπόσχομαι. Δεν υπόσχεστε. Όχι. Κύριε Παπαστόλου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνηση. Θα τα ξαναπούμε και καλή χρονιά. Με τον κύριο Παπαστόλου όμως δέχομαι οποτεδήποτε, αλλά όχι την ερχομένη εβδομάδα. Ωραία. Εντάξει. Δικαστήριο. Θα δούμε. Ωραία. Το πάμε την παραπάνω εβδομάδα. Όποτε εσείς πείτε. Βλέπουμε. 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 Είμαι στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας νύχτα. Εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Λοιπόν, ακούστε. Αυτά που λέει ο Παπαστόλου αποκλείεται να μην είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Ναι. Εκείνο όμως το οποίο πρέπει να κάνει εντύπωση στον οποιονδήποτε εξημών και δύο στρατιωτικούς είναι, αφού είσαστε όλοι εναντίον και υπέρ της ηγεσίας, αφού είσαστε όλοι υπέρ του Παπαστόλου, γιατί δεν πιάσατε τους τρεις, τους πελεκίσατε. Εκείνη την ώρα ίσως. Εκείνη την ώρα. Εκείνη δυνατότητα. Ναι. Εκείνη την ώρα. Αυτή ήταν η πανίσχυρη. Εμείς δεν είχαμε τουφέλια, αυτοί τα είχαν. Μάλιστα. Ναι, συζητάμε λοιπόν πράγματα τα οποία. Να ξαναγυρίσουμε, να κλείσουμε την εκπομπή. Θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή, να ξαναγυρίσουμε επειδή πέρασε η ώρα. Έχουμε κάνει και υπέρβαση κατά τον Αντώνη Σαμαρά, που λέει υπέρβαση. Λοιπόν. Έχουμε ναι. Και παραβάσει. Και παραβάσει. Λοιπόν, υπέρβαση λοιπόν κάναμε στον χρόνο. Να σας ρωτήσω την εντύπωσή σας ύστερα από τόσα χρόνια που σας ξαναγύρισε ο Εγγλέζος πρέσβης με τις αναφορές του αυτές, τις πανάθλιες αναφορές, μια ζωή οι Εγγλέζοι εκεί μας πήγαιναν και μια ζωή επίστευαν ότι πρέπει αυτοί που θα διευθύνουν αυτόν τον τόπο να έχουν τελειώσει τα Ήτον, τα κολέγια, να έχουν τα βίτσα τους, να έχουν τους γρεναδιέρους τους, να έχουν καμιά κίλερ και να τους βαράει με το μαστίγιο και όλα αυτά. Δεν πειράζει, αυτά τα φτιάξανε στον τόπο και καλά τα πήγανε. Όταν πλέον γυρίσατε τόσα χρόνια πίσω, ιστορικά μέσα σας, γιατί εσείς δεν κρατάτε καμία κακία, είστε βαθύτερα θρησκευόμενος άνθρωπος, ιστορικά λέω για να κλείσουμε, να κλείσετε εσείς με αυτή την φράση σας στην εκπομπή, τι αναλογιστήκατε, τι είπατε μέσα σας, στρατηγέ. Ουδής Άγιος, πλην σου Κύριε κραυγάζομεν. Ούτε αγγελάκι είμαι, ούτε Άγιος. Είμαι κι εγώ ένας σαν και εσάς, ένας άνθρωπος. Αμαρτίες όλοι κάνουμε και σφάλματα ιδιαιτέρως οι μεγάλοι. Ποιος δεν έκανε σφάλμα και ποιος δεν κάνει τώρα. Ναι. Έχουμε κάνει σφάλμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είσαστε εδώ, που πήραμε μια γεύση εκείνης της ημέρας και εκείνων των γεγονότων, αλλά όπως φαίνεται οι Εγγλέζοι θα συνεχίσουν, γιατί κάνουν το συμφέρον τους. Κάθε κράτος κάνει. Εμείς μοναχά δεν ξέρουμε το συμφέροντά μας. Ωραία. Φίλοι και φίλες, άλλη μια έκτακτη αφύλακτη διάβαση έφτασε στο τέλος της. Κοντά μας ήταν ο στρατηγός Στυλιανός Πατακός και τότε αντιπρόεδρος της 21ης Απριλίου της στρατιωτικής κυβερνήσεως, του πραξικοπήματος, της Χούντας, της Επαναστάσεως, όπως θέλετε. Τι λέτε, δικαίωμα του καθενός να κρίνει, δικαίωμα του καθενός να χωνεύει μέσα του κάποιες χρονολογίες και κάποια περιστατικά. Ήδη κρατάμε μία υπόσχεση και από τον κύριο Πατακό αλλά και από τον κύριο Παπαποστόλου, ότι ύστερα από λίγο καιρό, θα τον προσδιορίσει τον καιρό, το χρονικό διάστημα θα τον προσδιορίσει ο κύριος Πατακός, θα είμαστε και πάλι κοντά σας, αλλά εκείνο το βράδυ θα έχουμε και περισσότερο χρόνο και θα είναι και ο κύριος Παπαστόλου εδώ πέρα. Καλή σας νύχτα.